Για ακόμη μια χρονιά, η Αγία Παρασκευή θα τιμηθεί από τους πιστούς με την πανηγυρική θεία λειτουργία που θα γίνει την Πέμπτη, ανήμερα της εορτής, αλλά και την παραμονή της με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Ένα εκκλησάκι που είναι χτισμένο από τους κατοίκους της Μάκρης επάνω σε βυζαντινό ναό και προσελκύει πολλούς πιστούς και κυρίως νέους λόγω της τοποθεσίας του. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής από πέρυσι και έρχεται σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού η εορτή της 26 Ιουλίου που για μας είναι ιδιαίτερη ευλογία εδώ στην ενορία της Αγίας Αναστασίας της Μάκρης, όπου και υπάγεται αυτό διοικητικά και πνευματικά αυτό το ωραίο παρεκκλήσιο, το παραθαλάσσιο της Αγίας Παρασκευής. Δοξάζω το όνομα του Αγίου Θεού πραγματικά που περνάνε χιλιάδες άνθρωποι που συνδιαλέγουμε μαζί τους, που αναποθέτουν τα προβλήματά τους, τη στεναχώρια τους, κάτω από το Πατριχίλι πολλές φορές στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά ιδιαίτερα βλέπω τα νέα τα παιδιά που έρχονται και προσκυνούν την Αγία Παρασκευή και ζητάν πάντοτε να τους ενισχύει και να τους δυναμώνει στην προσωπική τους ζωή. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής είναι ένας ξεχωριστός ναός λόγω του θαύματος να αναβλύζει αγίασμα από τα θεμέλια του όλο το χρόνο και μάλιστα μόλις 50 μέτρα από τη θάλασσα. Έχουμε το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής που είναι το μοναδικό στην Μητρόπολη μας. Κατά θαυμαστό τρόπο, εγώ 48 χρόνια είμαι σε αυτή τη ζωή, θυμάμαι εδώ και 50 χρόνια, να αναβλύζει αυτή η πηγή μέσα από το ναό της Αγίας Παρασκευής και το θαυμαστό είναι ότι πολλές φορές μέσα στην ανοβρία και στην ξηρασία φουσκώνει το νερό μέχρι επάνω στα δάπεδα εδώ της εκκλησίας και πολλές φορές πλύνουμε όταν δεν έχει αυτάρκεια νερού εδώ η περιοχή, το ναό και η καθαριότητα γίνεται από το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Θυμούμαι παλαιότερα, πρωτού 40 χρόνια όταν ήμουν μικρό παιδί, με τον πατέρα Λουκά που δεν είχε ακόμη δρόμο εδώ η περιοχή. Ερχόμασταν με τα καραβάκια από το λιμάνι της Μάκρης, λειτουργούσαμε εδώ με τον κόσμο, πέραμε το αγίασμα και περίμενε όλο το χωριό στο λιμάνι της Μάκρης για να δώσουμε ευλογία για να πάρουν για τα μάτια της ψυχής και του σώματός τους τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Παρασκευής. Πολλά είναι τα θαύματα της Αγίας Παρασκευής που ακούγονται μέχρι και σήμερα και πολλοί είναι οι άνθρωποι που ανάβουν ένα κεράκι στην χάρη της. Δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον λαό που θα περάσει από το προσκύνημα εδώ της Αγίας Παρασκευής, που μας αγαπούν, μας στηρίζουν πραγματικά. Εγώ έχω να λέω με όλη μου την καρδιά, γιατί αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κάνω κατάθεση ψυχής κάθε φορά, να δίνω τον εαυτό μου για αυτά τα ωραία μας τα πανηγύρια και τις εορτές. Να τους έχει ο Θεός όλους καλά, ιδιαίτερα τα νέα μας τα παιδιά, να μην χάνουν την ελπίδα τους, να ζούνε το Χριστό και να τους πω από τη φτωχή μου την καρδιά, ένας αμαρτωλός παπάς, ότι ο Χριστός και η Παναγία είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας και η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Αν αυτά τα πράγματα, αυτό το πνευματικό πλούτο τον καταλάβει ο νέος ο κόσμος και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μας, τότε είμαστε οι πιο υπερήφανοι, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου, οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι του κόσμου, που πραγματικά μας ετοίμασε ο Χριστός μας από καταβολής κόσμου τη Βασιλεία των Ουρανών. Χρόνια πολλά, ευλογημένα. Τους περιμένω όλους με πολύ αγάπη να έρθουν να προσκυνήσουν την Αγία Παρασκευή, να πάρουν την ευλογία και όλα να πάνε κατευθείαν στη ζωή τους. Ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής είναι ένα σημείο αναφοράς για την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει ο Εσπερινός και την Πέμπτη ανήμερα του εορτασμού η Θεία Λειτουργία.